Για να γίνεις ο γονιός που πάντα ήθελες να είσαι. Άκου τα παιδιά και τους ειδικούς. Come Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer pulling on the rain. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. Τα παιδιά είναι από τη φύση τους κριτικά. Με ποιους τρόπους μπορούμε να τα διδάξουμε την έννοια της αλληλεγγύης? Πρέπει καθημερινά να μαθαίνουμε στα παιδιά την έννοια της αλληλεγγύης. Πρέπει να τις μαθαίνουμε να μοιράζονται. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Αλλά καθημερινά μπορούν να δίνουν κάποια παιχνίδια, κάποια ρούχα τα οποία δεν έχουν ανάγκη και τα δίνουν σε κάποια παιδιά τα οποία τα χρειάζονται. Τις ημέρες αυτές πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας για κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, για πόνο, για φτώχεια ή πρέπει να τα αφήνουμε μέσα σε ένα κλίμα χαράς και εφορίας? Φυσικά και πρέπει να μιλάμε στα παιδιά για αυτά που γίνονται γύρω στη χώρα μας, γιατί τα συναντάνε καθημερινά και έχουν πάρα πολλές απορίες. Έτσι λοιπόν εμείς οφείλουμε να τις λύσουμε αυτές τις απορίες και επίσης όλο αυτό βοηθάει και ενισχύει το κλίμα χαράς, διότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν έναν τρόπο να γίνουν και εκείνοι κοινωνοί σε αυτή τη διαδικασία. Από την εμπειρία σας, τι είναι αυτό που τα παιδιά θέλουν να χαρίσουν, να προσφέρουν περισσότερο στον υπόλοιπο κόσμο? Τα παιδιά θέλουν να χαρίσουν ό,τι και εκείνα τα ευχαριστεί, ό,τι και εκείνα τους κάνει να αισθάνονται καλά. Αυτό μπορεί να είναι είτε κάποια παιχνίδια, κάποια δώρα, είτε ακόμα και μία γόμα ή ένα μολύβι. Απλά θέλουν να κάνουν το συνάνθρωπό τους να χαμογελάσει. Και τέλος, ποια είναι η φράση ή η επιθυμία παιδιού που σας έχει συγκινήσει περισσότερο? Ήταν μία φράση, μία ερώτηση για την ακρίβεια, πώς μπορώ να βοηθήσω περισσότερο, που μου την έκανα την ώρα που μαζεύαμε κάποια χρήματα, που θέλαμε να βοηθήσουμε κάποιο παιδάκι που είχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Θα μύριζα περισσότερα δώρα στα φτωχά παιδάκια και θα ερχόμουν 2 φορές το χρόνο. Θα ξεχρέωνα την Ελλάδα από το δούνου του. Θα μύριζα δώρα σε όλα αυτά τα παιδάκια που είναι στο νοσοκομείο και έχουν κάποιο πρόβλημα και θα ευχόμουν να περνούσαν τα Χριστούγεννα με την οικογένειά τους. Σε όλα τα άρρωστα παιδιά του κόσμου θα χάριζα δώρα, νερό και φαγητό. Θα φρόντιζα τα φτωχά παιδιά και θα τους έβρισκα οικογένεια και σπίτι. Θα έστειλα χρυσόσκονη χαράς από τον ουρανό σε όσους έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και είναι λυπημένοι. Αν ήμουν ο Άι Βασίλης, θα βρισκόμουν στο Βόρειο Πόλο. Εκεί η μία μέρα διαρκεί 6 μήνες, οπότε θα είχα φθόνο χρόνο για να κάνω όλα μου τα σχέδια. Εκεί πέρα θα έφτιαχνα πάρα πολλά κτίρια και θα έλεγα σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έρθουν με τις οικογένειές τους στο Βόρειο Πόλο και να παίξουμε όλοι μαζί και να περάσουμε φοβερά. Θα πήγαινα σε αυτά τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν πιστεύουν και θα τους έλεγα ότι εγώ δεν σας εγκαταλείπω ποτέ. Θα είμαι πάντα κοντά σας, ακόμα και αν δεν είμαι εκεί μαζί σας και θα τους έφερνα τρόφιμα, φάρμακα. Θα πήγαινε στους παππούδες, γιαγιάδες, στα γεροκομεία, φάρμακα και δώρα. Αν ήμουν Άι Βασίλης για μια μέρα, θα μεταμόρφωνα όλους τους μεγάλους σαν παιδιά. Έτσι, έστω και για μια μέρα, τουλάχιστον θα σταματούσαν οι οικονομικές και οι πολιτικές συζητήσεις. Οι μεγάλοι θα έπαιρναν να είναι αγχωμένοι και θα έπαιζαν μαζί μας. Ο κόσμος θα γινόταν ένα ζωντανό παραμύθι.
Όλοι θα γελούσαν και θα ήταν αγαπημένοι. Γιατί εμείς τα παιδιά, περισσότερο από ένα πλαστικό παιχνίδι, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που θυμούνται πως μέσα τους κρύβουν ένα παιδί. Oh, what a beautiful sight. Jump in bed, cover up your...